Ένα ενδιαφέρον θέμα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Πόσο επιλεκτικός, επιλεκτική είσαι? Εσύ θα σε επέλεγες για να τα φτιάξεις μαζί σου? Εσύ θα σε επέλεγες για μια ερωτική σχέση, αν ήσουν κάποιος άλλος? Λοιπόν, ναι, ναι, είναι το θέμα το καυτό, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Οι οποίοι νιώθουν απογοητευμένοι, απογοητευμένες, στέλνουν mail, κάνουν σχόλια και μιλάνε για έχουν χαθεί οι άνδρες, έχουν χαθεί οι γυναίκες, δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι πλέον, χαλάσει ο κόσμος, δεν γίνονται υγιείς σχέσεις, όλοι είναι για τα μπάζα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, εγώ θέλω να έρθω και να ρωτήσω. Εσύ πόσο επιλεκτικός, πόσο επιλεκτική είσαι? Γιατί άμα έρχεσαι και μου λες ότι είσαι 40 χρονών, ότι είσαι 50 χρονών, ότι είσαι 45 χρονών, 60 χρονών και όλη σου τη ζωή επέλεγες συντρόφους ατέριαστους για σένα, σημαίνει, αγάπη μου, άγγελε μου, ότι ούτε και εσύ ήσουν επιλεκτική, ούτε και εσύ ήσουν επιλεκτικός. Σημαίνει ότι έλκυες προς εσένα και ελκυώσουνα από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλοι για σχέση γενικώς ή δεν ήταν κατάλληλοι για σένα. Θα μου πείτε τι θα μας πεις τώρα εσύ, θα μας μιλήσεις για κβαντική φυσική και για τον νόμο της έλξης? Ούτε φυσικός είμαι, ούτε κβαντική φυσική γνωρίζω, ούτε στον νόμο της έλξης πιστεύω. Με την έννοια που σερβίρεται ως τροφή μασημένη σε βιβλία τύπου πνευματικότητα, σούπερ μάρκετ, όπως το secret, το μυστικό που το θεωρώ επικίνδυνο. Όχι. Θεωρώ όμως, μέσα από την πείρα την μακρόχρονη που έχω ως ψυχολόγος, την επαγγελματική πείρα, την κλινική πείρα, γιατί από προσωπική πείρα αυτό που γνωρίζω για μένα είναι ότι δεν υπήρξα επιλεκτική και ούτε εγώ θα με επέλεγα όπως ήμουνα στο παρελθόν για να σχετιστώ, αλλά από την κλινική και εργασιακή μου πείρα γνωρίζω ότι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν να είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες οι ίδιοι και φροντίζουν ακάματα και ακούραστα να βελτιώσουν τον εαυτό τους, να καλύψουν τα όποια κενά και λήψεις τους και να εξελιχθούν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, άνθρωποι που είναι επιλεκτικοί με τον εαυτό τους, που θέλουν να έχουν την καλύτερη δυνατή εξέλιξη του εαυτού τους, ξέρετε, μιλάνε για φαινότυπο και γονότυπο. Λέω, ο γονότυπος είναι τα γονίδια που έχεις, ο φαινότυπος είναι πώς εξελίσσονται τα γονίδια σου. Δηλαδή, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι, μιλάμε για το σώμα τώρα, το σώμα σου, αν ζεις υγιεινή ζωή, τότε θα είναι και τα γονίδια σου αυτά που έχουν να κάνουν με ασθένειες κοιμισμένα και τα γονίδια που έχουν να κάνουν με την νεότητα, την ομορφιά, τη θαλερότητα, είναι ζωντανά. Λοιπόν, γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι σταμάτησαν να κλαίνε και να κλαίγονται και αποφάσισαν να αρχίσουν τη σκληρή δουλειά που είναι να βελτιώσουν το δικό τους εαυτό. Ανθρώπους οι οποίοι είπαν, εγώ θα ξεκινήσω πλέον να είμαι ένας εραστής του εαυτού μου, ένας πνευματικός εραστής του εαυτού μου. Θα φροντίζω τον εαυτό μου με τον ίδιο τρόπο που θα φρόντιζα έναν αγαπημένο σύντροφο. Είχε γράψει μια φίλη έτσι ένα αστείο κάτω σε ένα σχόλιο, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο, αλλά είχε πλάκα, γιατί λέει, γιατί δεν συνεξαρτώμαστε με τον εαυτό μας? Όχι να συνεξαρτηθούμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας βαθιά, τόσο βαθιά που να το θέλουμε να είναι στην πιο καλή εκδοχή του. Όσοι από εσάς είστε γονείς κατοικιδίων ή ανθρωπίνων παιδιών, είμαι σίγουρη ότι θα επιλέξετε την καλύτερη τροφή για το παιδί σας, την καλύτερη τροφή που σηκώνει η τσέπη σας φυσικά, τα καλύτερα ρούχα, τις καλύτερες συνθήκες, θα θέλετε το παιδί σας να έχει όλες τις ευκαιρίες, στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας φυσικά. Το ίδιο και με τον εαυτό μας. Γιατί δεν θέλουμε για τον εαυτό μας να έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες για να εξελιχτούμε στην καταλληλότερη και αρτιότερη όσο το δυνατό γίνεται μορφή του εαυτού μας, αφού έχουμε τόσο δυναμικό, γιατί να μην το εξελίξουμε? Ξέρω, θα μου γράψεις στα σχόλια, τι μας λες τώρα, ρε Θέκλε, μας λες να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο και να είναι ακόμη πιο δύσκολο να συμβιβαστούμε για να βρίσκουμε άντρα και γυναίκα? Όχι. Θα σας πω, ναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα να μην συμβιβάζεσαι. Ούτε για να βρεις άντρα, ούτε για να βρεις γυναίκα και γενικότερα για να βρεις σύντροφο.
Η επιλογή συντρόφου πρέπει να είναι μια επιλογή που να έρχεται από ένα χώρο επιθυμίας και ένα χώρο θαυμασμού και όχι από ένα χώρο κάνε, κόψε και από εδώ κάτι, κόψε και από εκεί, να καταπιούμε και το ένα, να καταπιούμε και το άλλο, να τα δεχτούμε όλα και μετά πού βρίσκομαι, πού βρίσκομαι, πού βρίσκομαι όταν έχω κάνει τόσες πολλές υποχωρήσεις. Πού βρίσκομαι, σε τι σημείο βρίσκομαι στη ζωή μου και γιατί είναι η ζωή μου έτσι χάλια, γιατί η ζωή μου είναι τόσο μουντή, γιατί η ζωή μου είναι τέτοια που με γερνάει μέρα με τη μέρα και συνεχώς είμαι στενοχωρημένος και δυστυχής και νιώθω καταπιεσμένος, καταπιεσμένη και νιώθω ότι δεν ζω τη ζωή για την οποία έχω φτιαχτεί. Λοιπόν, παρακολουθούσα ένα βίντεο στα αγγλικά. Όσοι μιλάτε αγγλικά, θέλω να βρείτε ένα κανάλι αγγλόφωνο μιας γυναίκας η οποία δεν είναι ψυχολόγος, αλλά έχει παλέψει πολλά χρόνια ίδια με τη συνεξάρτηση και έχει σπουδάσει εις βάθος τα θέματα των ομάδων αυτοβοήθειας 12 βημάτων. Το κανάλι της κοπέλας, το όνομα της κοπέλας αυτής είναι Anna Runkle και το κανάλι της είναι The Crappy Childhood Fairy, η νεράιδα της κατένιας παιδικής ηλικίας σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία κοπέλα αυτή σε αυτό το κανάλι αναφέρεται σε ανθρώπους που πάσχουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, CPTSD, που είναι συνεξαρτώμενοι και τους δίνει συμβουλές για το πώς να δουλέψουν με τον εαυτό τους για να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα συμπτώματα της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες και να έχουν καλύτερη ζωή. Και η γυναίκα αυτή είναι, πρέπει να είναι μια εξεταριά ετών τώρα. Είναι πάρα πολύ γλυκιά, είναι μια γλύκα. Και πολλοί ψυχολόγοι συνεργάζονται μαζί της, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του, έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια με αλκοολικούς κύρων ομανείς, έκανε από πολύ νωρίς ένα γάμο που ήταν ακατάλληλος, χώρισε με δύο παιδιά, ήταν με ακατάλληλους συντρόφους, συνεξαρτώμενη η ίδια για χρόνια πολλά, η οποία έχει καταφέρει μετά από πολλές προσπάθειες να εξηγιάνει τη σχέση της με τον εαυτό της και όταν το κατάφερε αυτό, κατάφερε και να είναι επιλεκτική και με τους άλλους και να προσελκύσει και να επιλέξει τον νυν σύζυγό της, ο οποίος, όπως μας τον περιγράφει, είναι ένας άνθρωπος ισορροπημένος, μια υγιής προσωπικότητα και έχουν μια υγιής σχέση. Και για να δείτε πόσο ισορροπημένος είναι ο άνδρας της και πόσο υγιής προσωπικότητα είναι και πόσο υγιής σχέση έχουν, ποτέ δεν βγαίνει ο άνθρωπος αυτός στο βίντεο της. Ώστε είστε παλιότεροι στο κανάλι θα καταλάβετε και δεν χρησιμοποιεί ποτέ την. Είναι πολύ γνωστή γυναίκα αυτή, μα νομίζω πρέπει να έχει 350.000 ακόλουθους στο κανάλι της, τη διασημότητα της σύζυγου. Λοιπόν, παρακολούθησα ένα βίντεο της Anna Runkle, η οποία έλεγε πώς να προσελκύσεις στη ζωή σου μια καλή αγάπη και έλεγε, είπε μια μεταφορά που μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να σας τη μεταφέρω. Δεν σας πω ψέματα, το σκέφτηκα μόνη μου, το άκουσα στο βίντεο της Anna Runkle. Λέει ότι πώς είναι τα ταξί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, στην Αμερική, που όταν έχουν, λέει, ένα κόκκινο φαναράκι από πάνω στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω τα ταξί έχουν μια ταμπέλα που λέει ελεύθερο και όταν είναι αναμένη, φωτισμένη η ταμπέλα που λέει ελεύθερο, σημαίνει ότι είναι ελεύθερο ταξί και μπορείς να το καλέσεις και να το χρησιμοποιήσεις, λέει, στην Αμερική έχουν ένα φωτάκι από πάνω, λέει, και όταν έχει φωτεινό φως το ταξί, σημαίνει είναι ελεύθερο και μπορείς να μπεις. Και εδώ θυμήθηκα μια φράση που είχα ακούσει, ναι, μη σας φανεί παράξενο, στη σειρά Sex and the City. Η Σαμάνθα, νομίζω, είχε πει, δεν ξέρω ποια το είχε πει, λέει, οι άνδρες, λέει, είναι σαν τα ταξί στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να στέκεσαι στην άκρη του δρόμου, λέει, και να περιμένεις πόση ώρα και να μην βρεθεί ταξί ελεύθερο να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις. Μπορεί όμως μόλις κατέβεις κάτω, μπροστά σου να σταματήσει ένα ταξί, να κατέβει κάποιος άλλος, να είναι ελεύθερο ταξί και να μπεις. Δεν συμφωνώ με τη Σαμάνθα. Θα συμφωνήσω με την Anna Runkle, η οποία λέει ότι όσο πιο φωτεινό είναι το φωτάκι μας, όσο πιο ξεκάθαροι είμαστε στη ζωή μας, όσο πιο υγιή σχέση έχουμε τον εαυτό μας και όσο πιο πολύ unattached είμαστε, ξεκολλημένοι είμαστε από δικά μας κολλήματα, κολλητιλίκια, κομπλεξιλίκια κτλ., όσο ξεκάθαροι είμαστε στη ζωή μας και δεν κρατάμε καβάντζες. Οι καβάντζες, λέει, το φωτάκι μας αυτό, το μουντώνουν και δεν φαίνεται καθαρά. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, εκτός μεταφοράς, είμαι μια γυναίκα και είμαι, ξέρω εγώ, ας πάρουμε εμένα, και είμαι 47 ετών,
και θέλω πολύ να έχω ένα σύντροφο. Οπότε μπαίνω σε μια εφαρμογή γνωριμίων ή πάω σε ένα πάρτι για singles. Άκουσα ότι έχει στην Κύπρο πάρτι για singles, δεν έχω πάει. Πάω σε ένα τέτοιο μέρος και ενώ είμαι εκεί, κραταω και ένα εξτραδάκι στην άκρη. Συναντιέμαι για παράδειγμα και με κάποιον που δεν ταιριάζουμε για να κάνουμε σχέση, που δεν θέλει αυτός να κάνει σχέση, ή που ίσως είναι παντρεμένος, ή που ίσως είναι δεν ξέρω εγώ τι, εξαρτημένος από τον τζόγο ή από οτιδήποτε άλλο. Και απλώς κάνουμε. Δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό σήμερα, λέω αν συνέβαινε. Και απλώς κάνουμε ότι κάνουμε μια φορά στο τόσο και έχουμε μια προβληματική σύνδεση και λέω εντάξει, μωρέ, δεν ξέρει κανείς. Κανείς δεν ξέρει ότι εγώ στέλνω μηνύματα, απαντάω μηνύματα ή έχω συναντήσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ικανός να κάνει σχέση με τον εαυτό του, πόσο μάλλον να κάνει σχέση με άλλους ανθρώπους. Εντάξει, μωρέ, το κάνω αυτό, να περνάει η ώρα και άμα βρεθεί κάτι καλό θα τον παρατήσω αυτόν και θα πάω παρακάτω. Όχι. Η ενέργεια μου δεν θα είναι καθαρή. Αυτό που θα εκπέμπω δεν θα είναι ελεύθερος άνθρωπος υγιής κατάσταση. Αυτό που θα εκπέμπω είναι μπερδεμένος άνθρωπος, μεσοβέζικη κατάσταση, μεσοβέζικα πράγματα, οπότε θα προσελκύσω κοντά μου ανθρώπους οι οποίοι είναι επίσης μισομπλεγμένοι σε μεσοβέζικες καταστάσεις και δεν είναι διατεθειμένοι ή δεν επιθυμούν να έχουν μια υγιή συνθήκη. Λοιπόν, έχω μια φίλη η οποία μου λέει, κόρη μου, μα τι κάνεις εσύ, αυτή η φίλη μου είναι 37 χρόνια φίλη μου. Και μου λέει, ρε εσύ, άμα γνωρίσεις κάποιον, έτσι κάνω, άμα γνωρίσεις κάποιον και είτε φλερτάρεις είτε έχεις μια σχέση, μετά το τελειώνεις εντελώς. Κόβεις κάθε σχέση, κάθε επαφή, κάθε επικοινωνία, γιατί το κάνεις αυτό. Της λέω για να καθαρίζει ο τόπος. Μου λέει, τι εννοείς, της λέω για να μην μου κρατάει ενέργεια κανένας. Κανένας απολύτως. Για παράδειγμα, ο δεύτερος μου γάμος τελείωσε πριν 2,5 χρόνια. Έχει 2,5 χρόνια να έχω επαφή με τον άνθρωπο εκείνο. Και δεν θέλω. Και δεν θέλει. Αλλά και να ήθελε, ούτε εγώ θέλω. Ούτε εγώ θα ήθελα, γιατί τελείωσε κάτι, τελείωσε. Κάθομαι, δουλεύω με τον εαυτό μου, δουλεύω με τις πληγές που με έχει αφήσει. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη, τεράστια, στην κατάσταση, όχι στον άνθρωπο, γιατί μου έχει διδάξει πάρα πολλά για τον και καλυμμένο ναρκισισμό, για την τοξικότητα, μου έχει διδάξει πάρα πολλά για τα αυτοάνωσα νοσήματα τα οποία προκαλούνται όταν καταπιέζεσαι και συνεξαρτάσεις σε μια κατάσταση μεσοβέζικη, προβληματική κτλ. Κτλ. Μου έχει διδάξει πάρα πολλά για τις προβληματικές αγίες ναρκισιστικές οικογένειες κλπ. Κλπ. Μεγάλη ευγνωμοσύνη. Πραγματικά, επειδή μου λέτε ότι τα βίντεο τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να γίνονται καλύτερα κλπ. Κλπ. Είναι γιατί παθαίνουμε και μαθαίνουμε. Αλλά no strings attached. Καμία απολύτως σχέση. Τελείωσε, τελείωσε. Αυτό το σκεπτικό που έχουν κάποιοι άνθρωποι, θα μείνω σε αυτό το γάμο που δεν είναι καλός και άμα βρω κάτι καλύτερο θα φύγω. Ή θα εξακολουθήσω να έχω επικοινωνίες με αυτόν τον άνθρωπο που θέλει και δεν θέλει, που με γουστάρει αλλά δεν τολμά, ή που με θέλει μόνο για σεξ και τίποτα άλλο, ή που θέλει απλώς να καυλαντίζει από τα μηνύματα. Sorry που τα λέω όπως είναι, έτσι. Και εντάξει, βρε, θα περάσω τη βραδιά μου. Α, ναι, θα αποσχοληθώ που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, θα ασχοληθώ που λέτε εσείς στην Ελλάδα. Θα ασχοληθώ, θα αποσχοληθώ και θα περάσει η ώρα. Ναι, μα θα περάσει η ώρα και περνάει και η ζωή σου. Και μπορεί να περνάει από δίπλα σου, απέναντι σου. Άνθρωπος κατάλληλος και φυσιολογικός και ισορροπημένος που να θέλει μια υγιή κατάσταση και είτε δεν θα το δεις, είτε θα σε δει και θα πει, μα τι να ασχοληθώ εγώ με αυτήν ή με αυτόν. Τι να ασχοληθώ, αφού τον βλέπεις στον κόσμο του. Με βγαίνεις να ραντεβού με κάποιον και σου λέει, ο πρώην μου και η πρώην μου και η πρώην μου μου έκανε έτσι και ο πρώην μου μου έκανε έτσι και ο πρώην και η πρώην και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άμα πας σε τέτοια ραντεβού, ακόμη και βγεις ραντεβού και ακούς του πρώην το ανάγνωσμα, άμα είσαι φυσιολογικός και ισορροπημένος άνθρωπος, σηκώνεσαι και φεύγεις. Άμα είσαι ανεξαρτώμενος όμως, ξυπνά μέσα σου το trauma bonding, ξυπνά μέσα σου το τραυματικό δέσιμο και λες, wow, γουστάρω, ναι, μη σας πω, φτιάχνομαι κιόλας. Να ασχοληθώ με κάποιον που έχει πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, να ασχοληθώ με κάποιον ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το χωρισμό του και θα γίνω εγώ η αδελφή του ελέους και θα βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο και διάφορα άλλα τέτοια κουφάκια συνεξαρτώμενα, τα οποία μας καταλήγουν να είμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, για να είναι λαμπερό το φως του ταξί μας, για να προσελκύουμε κοντά μας ανθρώπους που να είναι επιλεκτικοί και να μας επιλέξουν επιλεκτικοί άνθρωποι, δουλεύουμε πάνω μας και τελειοποιούμε τον εαυτό μας και τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Δεν θα γίνουμε ποτέ τελείοι, πάντοτε θα έχουμε λήψεις, αλλά οριμάζουμε.
γινόμαστε όλο και πιο όρημοι. Προσπαθούμε να γίνουμε όλο και καλύτεροι. Να γινόμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και ναι, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ελάκι μου, που προσπαθούν να γίνουν καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, που αυτοί οι άνθρωποι είναι επιλεκτικοί και δεν θα μας επέλεγαν και δεν μας επιλέγουν όταν εμείς είμαστε μέσα στα σκατά. Sorry που μιλάω έτσι. Οπότε γι' αυτό το λόγο είναι πολύ καλύτερο πρώτα να κάνουμε ψυχοθεραπεία, παράλληλα με ψυχοεκπαίδευση, να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας και όταν θα λαμπικάρει, ξελαμπικάρει το μυαλό μας και θα καθαρίσει η σχέση μας με τον εαυτό μας, τότε θα μπορούμε να γίνουμε και εμείς επιλεκτικοί και να είμαστε και στόχοι επιλογής επιλεκτικών ανθρώπων. Εντάξει. Το ξέρω ότι είναι τραγικό να έχεις δύσκολα παιδικά χρόνια. Έχει και ο Λάκη, είχα και εγώ. Είναι τραγικό. Είναι δύσκολο. Δεν είχαμε το ξεκίνημα το καλό, ρε παιδί μου, σαν να και θα λάβεις μέρος σε ένα αγώνα και έρχονται στην αφετηρία και σε πυροβολούν στα πόδια. Πώς θα τρέξεις μετά. Είναι δύσκολο. Μπορούμε όμως, εφόσον είμαστε στο κανάλι αυτό και εφόσον εξασκούμε την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία και το πνευματικό αγώνα, να προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές μας, να διορθώσουμε ουσιαστικά τις σχέσεις με τον εαυτό μας, να γίνουμε αυτάρκες ψυχικά και συναισθηματικά, ούτως ώστε να είμαστε η επιλογή ενός επιλεκτικού ανθρώπου. Τι ωραίο πράγμα! Να είμαστε κι εμείς επιλεκτικοί, αλλά και να μας επιλέγουν άνθρωποι που είναι επιλεκτικοί. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Ναι, θα έχει νύχτες τις οποίες θα θέλεις πάρα πολύ παρέα και δεν θα έχεις. Θα έχει νύχτες τις οποίες το κορμί σου θα φωνάζει για άλλα, αλλά δεν θα υπάρχουν εκείνα τα άλλα, γιατί εσύ έχεις αποφασίσει ότι δεν θα δίνομαι όπου να είναι, ότι δεν θα δίνομαι τα μαργαριτάρια στους χείρους. Είναι δύσκολα. Αλλά υπάρχει ανταμοιβή στο τέλος. Και η ανταμοιβή δεν είναι πάντα ένας μεγάλος έρωτας. Ούτε μπορώ να σας εγγυηθώ ή να μου εγγυηθώ ακόμη και εμένα ότι θα ζήσω έναν υγιή έρωτα, έναν μεγάλο έρωτα. Πολύ θα το ήθελα, πολύ το θέλω. Όμως, στην πορεία, η διαδικασία αυτή του να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου και να έχω υπόψη μου ότι η πιο ουσιαστική σχέση είναι η σχέση που κάνω εγώ με τον εαυτό μου, να παντρευτώ τον εαυτό μου δηλαδή, αυτό που λέγαμε και άλλες φορές, όταν το επιτύχω αυτό το πράγμα, τότε το ταξίδι είναι πολύ σημαντικό. Και κάπου κάνει νόημα και το ποίημα του Καβάφη που μιλάει για την Ιθάκη. Λέει, όταν φτάσεις στην Ιθάκη θα δεις ότι είναι το ταξίδι αυτό που άξιζε. Δεν θα πω ότι είναι μόνο το ταξίδι που αξίζει, και η Ιθάκη αξίζει. Η Ιθάκη αξίζει. Αλλά και οι Ιθάκες έχουν τις δυσκολίες τους, δεν είναι και εύκολα νησιά οι Ιθάκες. Το καταλάβατε αυτό που ήθελα να πω. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας. Λακί μου, ήσουν πολύ γλυκούλη σε αυτό το βίντεο. Ήσουν πολύ αγαπησιάρικος. Είσαι επιλεκτικός στην αγάπη σου, εσύ.